δεν θέλω να κάνω τα συνηθισμένα, δεν θέλω να πω ξανά το που πάμε και το τι γίνεται στη χώρα. Όποιος δεν έχει καταλάβει, δεν θα το συζητήσουμε. Εγώ απλά θα το μόνο δύο παρατηρήσεις μόνο θέλω να κάνω. Το πρώτο είναι ότι όποιος πιστεύει ότι όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να περάσουν και να πάμε στην προτέρα κατάσταση, ξεχάστε. Δεν υπάρχει τρόπος να πάμε πίσω στην προτέρα κατάσταση. Είτε για καλό, είτε για κακό. Δεύτερον, όποιος πιστεύει ότι όλο αυτό το πράγμα θα σταματήσει κάποτε, και αυτό ξεχάστηκε. Κρίση δεν ξεπερνιέται σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξεπεραστεί σε μια χώρα περιθωριακή όπως είμαστε εμείς. Ή όπως μας θέλουν, να το πούμε διαφορετικά, δεν μας δώσει και η άγνας. Υπάρχουν χώρες που βυθίζονται εδώ και δεκαετίες, πολύ πιο πλούσιες, πολύ πιο καλές, πολύ πλασαρισμένες σε αυτό το σύστημα που γνωρίζουμε όλοι, το σύστημα αγορών, όπως το λένε. Άρα, αυτό που μπαίνει είναι εμείς θα κάνουμε. Σαν λαός εννοώ πάντα. Ότι κάνει ο λαός. Και εδώ ο λαός έχει το βασικό, το βασικό στοίχημα που βάζει είναι ή θα πρέπει να πάρει μέτρα τέτοια ώστε να γίνει τα αφεντικό σε αυτόν τον τόπο ή να φροντίσει να συνειδητοποιήσει ότι σε αυτόν τον τόπο, αυτός ο τόπος δεν θα υπάρχει ούτε σαν γεωγραφική έννοια σε μερικά χρόνια. Και μιλάμε για την Ελλάδα συνολικά. Τα 10 εκατομμύρια σε ένα πλανήτη όπου βυθίζεται συνολικά σε μια κρίση η οποία είναι ανεπιπροηγουμένη. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα. Στο κάτω, δεν είναι χρήσιμη, η χώρα δεν είναι χρήσιμη που σε τίποτα. Για τις αγορές, το που λέμε. Μόλις πριν δύο εβδομάδες, η Παγκόσμια Τράπεζα Διεθνών Συναλλαγών, η BIS, περίφημη, η κεντρική τράπεζα όλων των κεντρικών τραπεζών, έβγαλε στοιχεία που λέει ότι το χρέος συνολικά του πλανήτη είναι 253 εκατομμύρια δολάρια. Ο πλανήτης παράγει ένα προϊόν της τάξης των 77 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πλανήτης είναι χρεωμένος στον εαυτό του. Είναι χρεωμένος σε 40 τράπεζες. Χρωστάμε σε 40 τράπεζες, οι οποίες είναι δικτυωμένες με 7 εκατομμύρια επιχειρήσεις. 7 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Και φυσικά ελέγχουν σχεδόν όλα τα κράτη. Δηλαδή μια μειοψηφία η οποία ναι, είναι μια μικρή ολιγαρχία. Είναι μια μικρή ολιγαρχία. Η μικρότερη που έχει εμφανιστεί ποτέ στον πλανήτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία ελέγχει δια του χρήματος βεβαίως χώρες και τον πλανήτη ολόκληρο. Από εκεί και πέρα τώρα, πώς ξεπερδεύουμε αυτή την ιστορία. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό μειονέκτημα με αυτή την ολιγαρχία. Είναι ότι αν δεν την έχεις ανάγκη, έτσι, και συνειδητοποιείς ότι δεν την έχεις ανάγκη, δεν την έχεις να παίρνεις δανεικά από αυτούς, δεν έχουν κανένα τρόπο να σε εγκλωβίσουν ή να σε ελέγξουν. Το θέμα είναι να τους έχεις ανάγκη, να πρέπει να βγεις στην αγορά, να ζητήσεις δανεικά. Αυτό το περίφημο μεγαλεπίβολο σχέδιο των μνημονίων, να μας ετοιμάσουν για τις αγορές. Μας λένε να βγούμε στις αγορές, να δανειστούμε. Δεν βγαίνουμε στις αγορές να παραγοράσουμε, βγαίνουμε στις αγορές να πάμε να δανειστούμε ξανά. Λοιπόν, αυτό είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Λοιπόν, πώς δεν έχεις ανάγκη να δανειστείς. Με ένα βασικό τρόπο. Όταν όλοι δουλεύουν και παράγουν εισόδημα. Τόσο άπλα. Για να μπορέσεις να δανείζεσαι, για να τους έχεις ανάγκη και να δανείζεσαι, θα πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό τμήμα της κοινωνίας, το οποίο δεν δουλεύει, δεν παράγει και το εισόδημά του εξαρτάται απόλυτα από τον τρόπο που αυτοί δανείζουν τα κράτη. Γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο η ελληνική οικονομία να είναι αντιπαραγωγική, είναι άκρως παρασιτική, να μην έχει παραγωγικές δομές και αυτές που είχε χτυπήθηκαν άγρια ή συντριφθήκαν είτε στο πρωτογενή τομέα είτε στο δευτερογενή τομέα και να είναι παρασιτικών υπηρεσιών, να το πούμε έτσι, το οποίο είναι πάνω από 70-80% του ΑΕΠ της χώρας. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Τώρα από εκεί και πέρα, η χώρα έχει ένα πολύ μικρό, έχει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι οικόπεδο. Και πολύ καλό οικόπεδο.
Έχει βέβαια ηθαγενείς. Και βεβαίως αυτοί ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν τους ηθαγενείς. Υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσουν τους ηθαγενείς. Ο ένας τρόπος να στείλει στρατό και να τους ξεντώσεις. Αυτό δοκιμάστηκε. Ναι, δοκιμάστηκε, δεν πέτυχε με τους Έλληνες. Και δοκιμάζονται με τον δεύτερο τρόπο η οικονομική και κοινωνική ξόδωση. Από το 2011 μέχρι σήμερα χάσαμε 339.000 Έλληνες. Μειώθηκε δηλαδή ο ελληνικός πληθυσμός απόλυτα, σε απόλυτα νούμερα, τα 339.000. Γιατί αυτό? Γιατί είχαμε μια τρομακτική πτώση των γεννήσεων, μια εκρηκτική άνοδο των θανάτων στην Ελλάδα και φυσικά τη μετανάστευση. 339.000, αυτό δεν το είχαμε ούτε στον πόλεμο στους Ναζί. Ακόμη και την εποχή των Ναζί, ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν σαν βάρκα σε νερά. Με όσο πληθυσμό μπήκε στον πόλεμο, με τόσο βγήκε, ανανεωμένο φυσικά. Είναι για πρώτη φορά που αντιμετωπίζει απόλυτη τόση ο πληθυσμός. Αυτή η φιλοσοφία. Η διευθυντική της Κατερίνης και η στατιστική είναι ότι γεννιούνται το μήνα που πέρασε, δηλαδή ένα κατάκι Σύριο, ένα Αλβανάκι και ένα Ελληνάκι. Δηλαδή, λοιπόν, στα 3-1 είναι το Ελληνάκι. Μα αυτό λέω ότι ακόμη και αυτό συμπεριλαμβανομένων και των γεννήσεων από τους αλλοδαπούς, πέφτει η χώρα. Η χώρα πέφτει. Λοιπόν, από εκεί πέρα τώρα, αυτό είναι μια διαδικασία, είναι εύκολο να τη στήσεις και εύκολο να την εφαρμόσεις. Γιατί όταν χρεοκόπησε η χώρα και χρεοκόπησε τον Ιανουάριο του 2009, χρεοκόπησε επίσημα η χώρα, οι δανειστές μας κάνανε κάτι πολύ απλό. Κάτσαβάλαν κάτω τα χαρτιά και είπανε πόσο αξίζει το οικόπεδο. Το οικόπεδο αξίζει 13 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με εκτίμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας εκείνη την εποχή. Και χρωστάγαμε 320 δισεκατομμύρια δολάρια. Του λέει, εξαιρετική ευκαιρία να το πάρουμε το οικόπεδο. Έτσι αλλιώς να πληρώσουμε τα δάνεια δεν μπορούμε σαν χώρα. Αυτό το ξέραν, οποιοσδήποτε μπορεί να δει και να διαβάσει αριθμούς το καταλαβαίνει. Είναι απλή αριθμητική, δεν είναι τίποτα φοβερά όλα αυτά. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία που είναι πρωτοφανής. Έδωσαν τη χώρα υποκατοχή, χάρη στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Δεν χρειάστηκαν στρατό για να καταλάβουν, δεν κάνει επίδειξη δύναμης, στρατιωτικές δυνάμεις. Είχαν ένα απόλυτα ξεπουλημένο πολιτικό προσωπικό, ένα κράτος τελείως ανοχήρωτο θεσμικά. Δεν υπάρχουν θεσμοί όπου να προστατεύσουν αυτό το κράτος. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δίκαιος κάνουν να μην υπάρχει. Ναι, προφανώς. Ναι, φυσικά. Όλα αυτά τα έχουν φτιάξει. Στημένα για να υπέψουν τα κάνουν. Όλα είναι στημένα έτσι. Λοιπόν, απλά λέω το αποτέλεσμα. Αυτή κοιτάξτε. Στην εποχή πάντως, όταν πρωτοποιήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, υπήρχαν κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες από μετανάστες του εξωτερικού, γενικότερα από κάποιους δυνατούς οικονομικά, οι οποίοι ήταν διατεθειμένοι, ας πούμε, να διαθέσουν χρήματα για να αποπληρώσουν το χρέος. Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, παραμύθι. Παραμυθάκι και αυτό. Και πώς μπορεί ο λαός να διαθέσει. Μην καταγόμαστε όπως θα τελειώσει και θα γίνουν ερωτήσεις και τα. Λοιπόν, απλά ξεκίνησε μετά η εξόδωση του κόσμου για να μπορέσει να πάρουν το οικόπεδο. Το οικόπεδο γεωστρατηγικά, οικονομικά, από κάθε άποψη είναι εξαιρετικό. Έχει περίπου το μέγεθος της Φλόριντα, των ΗΠΑ, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη θέση στον πλανήτη. Και φυσικά η γεωστρατηγική αξία είναι τρομακτική. Είναι ακριβώς στη διαστάβωση γεωστρατηγικά πολύ μεγάλων συμφερόντων στην περιοχή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Τώρα γεια. Και επειδή μας μάθανε τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, να είμαστε αρκούντως υποτακτικοί, να δουλεύουμε, πώς να το πούμε, όσο δουλεύαμε, με δανεικά επιδοτήσεις και ρουσπέδια, μας βρήκανε μπόσικους. Ακριβώς εκεί το θέμα. Γι' αυτό είμαστε αυτή τη στιγμή εκεί που είμαστε. Και πολύ περισσότερο χάσαμε την αίσθηση της πατρίδας. Και αυτό το χειρότερο από όλα που έχουμε. Γιατί ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς καλύτερα να προασπίσει. Νομίζει ότι το πρόβλημα είναι φορολογικό, είναι συνταξιοδοτικό, είναι η δουλειά που χάνονται, οι δουλειές που χάνονται, που δεν υπάρχουν δηλαδή, και όλα αυτά τα πράγματα.
και δεν έχει καταλάβει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να σου πάρουν το οικόπεδο. Νομίζω ότι το έχει καταλάβει, αλλά δεν ξέρει πώς να το. Αυτό ναι, είναι μια ιστορία. Το τι έχει καταλάβει. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και αυτό που ανεκροψιάζεται, σε ποια θέση είναι και το πόσο πρέπει να αντιδράσει σε σχέση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ζήτημα της πατρίδας. Σου πάρουν το οικόπεδο. Λοιπόν, εμείς είπαμε, όταν είχαμε συγκεντρωθεί τότε με τις πλατείες που έβγαινε ο κόσμος και φωνάζε και διαμαρτυρόταν και όλα αυτά τα πράγματα, όσοι από εμάς κάναμε αυτή την εκτίμηση, μαζευτήκαμε και λέμε ότι, μαζευτήκαμε και είπαμε ότι μισό λεπτό, εδώ δεν είναι το θέμα αν είμαι αριστερός, αν είμαι δεξιός ο άλλος. Εδώ είναι πατριωτικό το θέμα. Και εδώ χάνεται ο τόπος μας. Και άρα πρέπει να πολεμήσουμε. Σε ποια βάση θα πρέπει να ενωθούμε, να το πούμε έτσι, για να διεκδικήσουμε την απελευθέρωση της χώρας, γιατί μιλάμε για απελευθέρωση, έχουμε κατοχή, κανονική κατοχή. Αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας συνέβαιναν μόνο στην ναζιστική κατοχή. Μόνο που τότε τον είχε τον κερατά με το σταυρό, τα άρματα, μάχης, το στρατό. Εδώ τον έχεις, το κράτος σου ασκεί κατοχή. Στην πραγματικότητα έχουν χρησιμοποιούν το ίδιο στο κράτος τους ίδιους τους θεσμούς για να ασκήσουν κατοχή. Δικαστήρια, ιστορίες, πράγματα. Δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου πουθενά όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, όπως την έχουν διαμορφώσει. Λοιπόν, και είπαμε το εξής, ότι για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά παρόλες τις διαφωνίες που έχει ο καθένας μας, γιατί έχουμε διαφορετικές πολιτικές καταγωγές, πολιτικές αντιλήψεις και όλα αυτά τα πράγματα, προέχει να δούμε τι είναι εκείνο που μπορεί να δώσει στη χώρα και στο λαό της τη ελευθερία, δηλαδή τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Και είπαμε πέντε βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να απελευθερωθούμε από το χρέος. Άμα είναι να πληρώνουμε αυτό το χρέος και να είμαστε υποχρεωμένοι να απελευθερωθούμε από το χρέος, την έχουμε βάψει. Και είπαμε, έχουμε δυνατότητα να το ξεπεράσουμε αυτό το χρέος. Έχουμε. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει. Έχεις διεθνές πλαίσιο που μπορείς να κινηθείς έτσι ώστε να διαγράψεις το χρέος, να μην το αναγνωρίσεις και να το καταγγείλεις και όλα αυτά. Υπάρχει. Υπάρχουν σχολές στο εξωτερικό που μαθαίνουν οι νομικούς και οικονομολόγους πώς να διαγράφουμε κρατικά χρέη. Εδώ βέβαια όχι. Μετά. Πώς τελειώσουμε. Δεύτερο. Το δεύτερο. Πρέπει οπωσδήποτε να φύγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Δεν υπάρχει τρόπος να σταθείς στα πόδια σου, να ανακριματοποιήσεις την οικονομία σου, να την ανοικοδομήσεις στην κατάσταση που έχεις βρεθεί, εάν δεν ελέγχεις τα χρηματοδοτικά μέσα της χώρας σου. Που σημαίνει τράπεζες, δημοσιονομική πολιτική, νόμισμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να καταργηθούν το σύνολο των 480 μνημονιακών νόμων. 3.700 έχουν γίνει, ερμηνευτικές εγκύκλοι. Το τι έχει γίνει σε αυτό το πράγμα, όλη αυτή η θεσμική ανατροπή που έχει επέλθει και έχει καταλύσει το Σύνταγμα, την ένωμη τάξη, όλα αυτά τα πράγματα, ακόμη και με τον τρόπο που την ξέραμε. Το τέταρτο ήταν όλοι αυτοί που έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, υπέγραψαν τα μνημόνια και παρέδωσαν τη χώρα αμαχητή να ασκηθεί δίωξη εναντίον τους για εσχάτη προδοσία με βάση τον ποινικό κώδικα και το Σύνταγμα και να αποσταλούν στη δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Πρέπει να αποφασίσει η δικαιοσύνη. Και τελευταίο, νέο Σύνταγμα. Να υπάρξει δηλαδή ένα Σύνταγμα το οποίο να κατοχυρώνει τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών, να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας, έτσι ώστε να μην επανέλθουμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτή ήταν η βασική πολιτική συμφωνία του ΕΠΑΤΟ. Και είναι. Παρά το γεγονός ότι σε όλα τα ζητήματα τα υπόλοιπα μπορεί να διαφωνούμε καλύτερα. Σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Αλλά αυτά είναι τα απαραίτητα και η πορεία έδειξε κατόπιν, γιατί αυτό έγινε τον Ιούλιο του 2011, έδειξε κατόπιν ότι αυτά τα πράγματα είναι τα πιο κομβικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας σήμερα όσο πιο... Από τότε το ΕΠΑΜ έκανε μια τεράστια προσπάθεια να ιδρυθούν οργανώσεις, να οργανώσει κόσμο δηλαδή σε αυτήν ακριβώς την πολιτική συμφωνία ή να το πούμε σωστότερα να βρει μαχητές και αγωνιστές του έθνους. Αυτή είναι η ιστορία. Που είναι διατηθειμένοι να τα παίξουν όλα για όλα. Σε ό,τι χρειάζεται. Κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και τώρα αυτά τα πράγματα
μπορεί να λέμε διάφορα, αλλά δεν ξέρεις πώς θα εξελίσσεται και πώς θα γίνει. Για να πάσα στιγμή μπορεί αυτή η χώρα να καταρρεύσει. Να μην υπάρχει τίποτα. Είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Όποιος το έχει αντιληφθεί, μπορούμε να μιλήσουμε για ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Απλά μας κρατάνε διαζωγινωμένους για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, αυτό κάνει. Το ΕΠΑΜ σήμερα έχει πάνω από 200 οργανώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άνθρωποι συνέχεια εντάσσονται ώστε ιδιαίτερα με την εμπειρία από τον χρόνο που καταλάβανε ή που ξεπεράσαν αυταπάτες ότι εντάξει ρε παιδί μου, μερικά χρονάκια μετά θα λύσει. Τα γνωστά αυτά που μας λέγανε όλα αυτά τα 7 χρόνια. Και βεβαίως ταυτόχρονα επεξεργάζεται συστηματικά στις λεπτομέρειές του ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να επαναφέρει τη χώρα στη σωστή κατεύθυνση με ταυτόχρονο σχέδιο συνολικής ανοικοδόμησης. Αυτή η χώρα δεν μπορεί πλέον στην κατάσταση που είναι με μερεμέτια να σωθεί. Επιμελενώς ξεκινάμε την αρχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχει υποστεί τέτοιες ζημίες, τέτοια ζημιά που δεν μπορούμε απλά να πούμε παίρνουμε από το κράτος, του κάνουμε ένα σοφατισματάκι, ξεκινάμε. Το κράτος πρέπει να ξαναοικοδομηθεί. Και θεσμικά, και από άποψη διοίκησης, και από τον τρόπο άσκησης εξουσίας, από τη σχέση με τον πολίτη, τα πάντα. Λοιπόν, το ίδιο ως οικονομία. Μόνο να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή για να αποκατασταθούν οι ζημίες που έχουν συμβεί στις υποδομές της χώρας τα τελευταία 7 χρόνια, χρειάζονται περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβουμε τι παραμύθια λένε όταν σου λένε εντάξει, μπορεί να έχουν 7 δισεκατομμύρια επενδύσεις και θα έχουμε ανάπτυξη. Μόνο οι ζημίες από την εγκατάλειψη, από την έλλειψη χρηματοδότησης και όλα αυτά τα πράγματα που πάνω σε 7 χρόνια, θέλουμε 80 δισεκατομμύρια να αποκαταστήσουμε τις ζημίες. Και από εκεί και πάνω να αρχίσουμε να οικοδομούμε ή να προχωράμε προς τα πάνω. Λοιπόν, η τελευταία μελέτη που έχει γίνει από τον ΙΟΒΕ προβλέπει πάνω από 500 δισεκατομμύρια στην επόμενη πενταετία για να μπορεί η χώρα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης, όπως λέμε. 500 δις. Τι θα βρεθούμε. Ο μόνος τρόπος είναι, η επιστήμη και η εμπειρία λέει ότι τα βρίσκεις με δύο τρόπους. Ή πας και δανείζεσαι, ποιος θα σου δώσει και με ποιους όρους και όλα αυτά, σε τέτοιες συνθήκες, ή τα κόβεις εσύ και τα δίνεις στο κοσμάκι. Δηλαδή που θα αρχίσει να δουλεύει και να φτάσει όλα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Νόμισμα. Ναι, το κόβεις εσύ, το δημιουργείς εσύ το νόμισμα. Και αυτό ακριβώς που κάνει ο Ντράγκη. Αυτή τη στιγμή ο κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωζώνης δημιουργεί το νόμισμα, μας το πουλάει μετά, αυτά που έχουμε σαν χαρτονόμισμα το ευρώ. Αυτή είναι η ιστορία. Το δημιουργεί από το μηδέν και μας το πουλάει μέσα στους τραπεζών. Και έτσι αποκτάει αξία αυτό το χρεόγραφο. Δεν είναι καν αξιόγραφο. Είναι χρεόγραφο. Και είναι χρέος και δημιουργεί χρέος γιατί πολύ απλά στο πουλάει στην ονομαστική του αξία της ή το επιτόκιο. Που βάζει. Και δεν στοιχείς τίποτα. Τίποτα. Μηδέν. 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 Και όχι μόνο, το χρήμα στο σύνολό του που διακινεί η κεντρική τράπεζα, το χαρτονόμισμα είναι μόνο, να πούμε, η δική μας κεντρική τράπεζα. Που είναι το Ντράγκη, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, τα ενεργητικά της, το χρήμα που δημιουργεί συνολικά είναι περίπου 3 δισεκατομμύρια συνολικά κεντρική. Από αυτά, περίπου τα 300 δισεκατομμύρια είναι χαρτονόμισμα. Όλο το υπόλοιπο είναι νούμερα, λογιστικά, ηλεκτρονικές εγγραφές στο τραπεζικό σύστημα. Τίποτα. Αέρας κομπανίζω. Ούτε καν το χαρτί δεν κοστίζει. Πληκτρολογή. Τίποτα. Αυτό ήθελα να πω. Από εκεί και πέρα, Αυτό το πράγμα, αυτό που ξέρουν οι οικονομολόγοι και το ξέρουν πολύ καλά, όσοι τουλάχιστον ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα και έχουν τριβεί, ότι υπάρχει και άλλος τρόπος να το φτιάξεις πάλι, χωρίς να σου κοστίζει τίποτα, αλλά το φτιάξεις το κράτος και να το δώσει εκεί που υπάρχει ανάγκη. Και ανάγκη έχει ο κόσμος της δουλειάς. Αν το δώσεις εκεί, τότε δημιουργείς άνοδο στην αγορά, τζίρος δηλαδή, πέφτει
δημιουργούνται ευκαιρίες απασχόλησης και επένδυσης. Άρα αυξάνει η παραγωγή υλικών αγαθών και έτσι αποκτάει αξία το χρήμα που έχει κόψει το κράτος και το έχει δώσει σαν ισότητα. Αλλά πρέπει να το δώσει απευθείας, όχι μέσω τραπεζών. Αυτό είναι το πολύ χοντρικά και το σχέδιο μετάβαση του εθνικού νόμισμα που έχει εκπονήσει το ΕΠΑ. Το νόμισμα, δεν πάμε στο νόμισμα γιατί μας λύνει το πρόβλημα, αλλά γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την οικονομία χωρίς χρέη, απευθείας στον εργαζόμενο να ξεκινήσει να υπάρχουν δουλειές. Αλλιώς δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης. Αυτό το πράγμα. Έτσι χοντρικά να το πούμε. Να μην κάνουμε και ο παραδεξιού μου και έρθει μάκρυ. Τι πω, δεν έκανε στην Ελλάδα, δεν έκανε στην Ελλάδα. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η Ευρωζώνη πολλών τακτήτων. Δηλαδή, μαζί με το ευρώ να έχει και ένα άλλο νόμισμα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι δεν θα πάψουν οι υποχρεώσεις όπως στις τράπεζες, ούτε να, του ιδιώτη, ούτε ότι ο επαγγελματίας ή ο μαγαζάτορας ή ο επιχειρηματίας θα πληρώνει τους προμηθευτές του στο κανονικό ευρώ. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι ο δημόσιος υπάλληλος και κυρίως ο συνταξιούχος θα εισπράττει τη σύνταξή του και το μισθό του σε ένα άλλο νόμισμα, το οποίο είτε νόμισμα είτε διαταχτική ή συναλλαγματική. Script λέγεται στα οικονομικά και οι αμερικανοτραφείς το λένε IOU, όπως ο κ. Βαρουφάκης. Λοιπόν, αυτό είναι το διπλό ή παράλληλο ή εναλλακτικό νόμισμα. Λοιπόν, οι παλιοί, όσοι τουλάχιστον θυμούνται και θυμούνται τους παλιούς, αυτά τα λέγανε οι Έλληνες στην κατοχή γκοτζαμάνικα ή ράλικα λεφτά. Τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, έτσι. Ας πω ένα, φαντάσου λίγο τη σκηνή, στις σημερινές συνθήκες. Πας στο ATM, ο συνταξιούχος, πατέρας, η μάνα ή οποιοςδήποτε. Και του λένε, ρε παιδί μου, κοιτάξτε να δεις, λόγω έλλειψης χρήματος, έχεις δύο επιλογές. Ή χάνεις τελείως τη σύνταξη. Ή πάτο σε μεικτή δόση. Κάποια σε ευρώ και κάποιο σε εναλλακτική. Διατακτική, υποσχετική, ότι 200 ευρώ θα στα δώσω. Λοιπόν, τα παίρνει ο συνταξιούχος, τι να κάνει, θα το παρατήσει. Είναι εύκολο θύμα. Τι να κάνει, δεν έχει επιλογές. Γι' αυτό ξεκινάς από το συνταξιούχο να το κάνει, να το περάσει αυτό το πράγμα και στο δημόσιο, και το δημόσιο υπάλληλο, γιατί ο δημόσιο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος και αυτός να πάει το μισθό του. Τι να κάνει. Λοιπόν, θα τα πάρει αυτά. Θα πάει στο μαγαζί της γειτονιάς ή στο σούπερ μάρκετ και θα του δείξει αυτό τη διατακτική. Ο μαγαζάτορας όμως πληρώνει τον προμηθευτή σε σκληρό ευρώ, σε κανονικό ευρώ. Και θα του πει τι είναι αυτό, που ξέρω εγώ, πού θα δώσει το κράτος, πότε θα δώσει το κράτος αυτό το πράγμα. Είναι μια υποσχετική, μια συναλλαγματική του κράτους. Λοιπόν, θα σου πει, ωραία, την παίρνω, αλλά του παίρνω στο 80% της αξίας, στο 50% της αξίας, στο 40% της αξίας. Να θυμηθούμε ότι όταν ο κύριος Χατζηδάκης κατέστρεψε την Ολυμπιακή, έδιωξε, το προσωπικό που το έδιωξε, του δώσε ομόλογα αντί για τις, πώς το λένε, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τον νόμο. Αντί να δώσει λεφτά, λέει θα σου δώσω κρατικά ομόλογα. Πριν την κρίση, έτσι, το 2007-2008. Όταν λοιπόν εκείνη την εποχή οι εργαζόμενοι που έφυγαν από την Ολυμπιακή πήραν την αποζημίωση ομόλογα, πήγαν στις τράπεζες. Οι τράπεζες παίρνανε το κρατικό ομόλογο στο 80% της ονομαστικής αξίας. Και δεν είχαμε τότε κρίση. Τώρα πώς θα το πάρουμε? Λοιπόν, αυτό είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι για να σου τονώσει το ηθικό, το κράτος πιθανά να σου πει ότι ξέρεις με αυτό το χαρτάκι θα μπορείς να πληρώσεις τους φόρους. Αυτό λέει ο Βαρουφάκης, παράλληλο σύστημα πληρωμών μέσω του TaxisNet. Έτσι. Ωραία. Και θα σου έρθει ο αυτός που έχει ευρώ και αυτό μπορεί να γίνει άνετα μέσω τραπεζών είτε μέσω επιχειρήσεων ή οτιδήποτε και θα σου πει στο δώστο μου αυτό το παλιό χαρτό που έτσι αλλιώς για σένα πόσα έχει, θα σου δώσω ευρώ σε πολύ χαμηλή αξία και αυτό το πράγμα το χρησιμοποιήσει αυτός που κρύβει λεφτά ή που έχει λεφτά και δεν θέλει να εμφανίσει και με αυτό το χαρτί θα πληρώσει τους φόρους του. Εσύ θα χρειαστεί να πληρώσει τους φόρους όμως σε κανονικό ευρώ και αυτό είναι μεγάλη πλειοψηφία της χώρας. Αυτό το πράγμα θα πυροδοτήσει τέτοια κατάσταση εισοδηματικής πτώσης και υποτίμησης που θα είναι το χώρο για το μαύρο
η μαύρη αγορά συναλλάγματος κτλ. Το πιθανότερο είναι, το σίγουρο είναι ότι όποιος έχει μια σακουλίτσα με ευρώ θα αγοράσει οικονομικά τετράγωνα σε τέτοιες εταιρείες. Γιατί θα έχεις ανάγκη. Και γι' αυτό το σκέφτηκα. Είναι ένας ωραίος τρόπος να συνδυάζουν τη λεγόμενη εξωτερική υποτίμηση με την εσωτερική υποτίμηση. Μέχρι τώρα έχουμε εσωτερική υποτίμηση. Η εξωτερική υποτίμηση γίνεται όταν έχεις ένα άλλο νόμισμα και σου ρίχνει τις τιμές, τις αξίες μάλλον των ακινήτων, της εργασίας και όλα αυτά τα πράγματα, σου επιταχύνει αυτή την πτώση. Αυτό το πράγμα είναι το εναλλακτικό, το γκέουρο που πρότεινε ο νέος Υπουργός Οικονομίας Παπαδημητρίου. Αυτό μας προτείνει εδώ και 3 χρόνια. Να μας βάλουν το γκέουρο. Λοιπόν, έτσι το ονομάζει. Λοιπόν, και διάφορα άλλα τέτοια σενάρια τα οποία παίζουν από το 2010 θυμάμαι. Να μας βγάλουν εκεί πέρα. Ποτέ, όποτε εμφανίστηκε ή εφαρμόσανε τέτοια πολιτική διπλού ή τριπλού ή οτιδήποτε άλλο, παράλληλου ή εναλλακτικού νομίζοντος, σε οποιαδήποτε οικονομία υπήρξε καταστροφή. Καταστροφή άνευ προηγουμένου. Και μάλιστα χωρίς εύκολα να ανακάμψει. Γιατί όταν κυκλοφορεί κι άλλο νόμισμα, ακόμη και αν έχεις ισχυρά κρατικά διευθυνόμενη οικονομία, όπως για παράδειγμα η Κούβα. Κούβα για τους δικούς της λόγους, λόγω του αποκλεισμού, του εμπάργου κτλ. Επειδή ήθελε να μαζέψει συνάλλαγμα και τι ήταν σε εμπάργο, επέτρεψε το δολάριο να λειτουργεί στην οικονομία της παράλληλα με το δικό της νόμισμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι μέσα σε ένα χρόνο επέστη τέτοια ζημιά που προσπάθησαν να το αποσύρουν από την. Να το λήξουν. Αλλά όταν η μαύρη αγορά εξεκινήσει με νομίσματα και έχει μαζέψει χρήμα, ακόμη παιδεύονται. Από το 2007 ακόμη παιδεύονται με αυτή την ιστορία. Χώρια όλα. Και είναι κρατικά δομημένη η οικονομία, το κράτος το λέει τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει ιδιωτικό τομέα που είναι ανεπτυγμένο από αυτά τα πράγματα. Φαντάσου δηλαδή τι μπορεί να συμβεί σε μια χώρα που δεν έχει και είναι και υποκατάρρευση. Η Βουλγαρία από πάνω. Το 1990-91, με το που μπήκε το 90, έφερε το δολάριο μαζί. Δολαριοποίησε την οικονομία. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφή ανεπροηγουμένου. Το λέβα εξευτιλίστηκε τελείως. Με αποτέλεσμα να ξεφτυλίσουν τις τιμές των ακινήτων και να έρθουν οι μαφιόζοι και να αγοράζουν ό,τι μπορείς να φανταστείς που έγινε αυτή την. Και αυτοί χάσανε 3 εκατομμύρια του πληθυσμού τους. 3. Όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή με τον Δέλτα Μητάφ, είχαν 9.500 πληθυσμό. Τώρα είναι από 7. Μαζί με τους μετανάστες. Μαζί με τους μετανάστες, δεν υπολογίζουν, μιλάμε το φυσικό πληθυσμό που χάθηκε λόγω συνδικών. Μια μεγάλη προσπάθεια να αποσυρθεί όλο το χαρτονόμισμα από την αγορά. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Να αποσυρθεί όλο το χαρτονόμισμα. Ακόμη και αυτό που είναι στα μπαούλα του κόσμου. Δηλαδή κάποιος κόσμος απέσυρε τις καταθέσεις του από νωρίς και τα αρχικώς στα μπαούλα, γιατί δεν είχε δυνατότητα να τα βγάλει έξω όπως κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που τοποθέτησαν και παρκάρισαν τα λεφτά του στο εξωτερικό. Γι' αυτό άλλωστε κρατάνε κλειστές οι τράπεζες ή οι μορατόριοι να εξαναγκάσουν τον κόσμο να βγάλει τα λεφτά, τα χαρτονομίσματα από τα μπαούλα. Γιατί στην πραγματικότητα, από άποψη οικονομική καθαρά, βρισκόμαστε ήδη με διπλό νόμισμα. Είναι το ηλεκτρονικό ευρώ που το χρησιμοποιείς με την κάρτα και το χαρτονόμισμα. Στην πράξη, ο κόσμος ασυναίσθητα τι κάνει. Δεν χρησιμοποιεί το χαρτονόμισμα όσο μπορεί και όσο το έχει δυνατή δυνατότητα. Γιατί σου λέει, άστο, κράτα το για μια ώρα ανάγκης και χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό με βάση την κάρτα του. Ήδη δηλαδή μας έχουν βάλει στη λογική του διπλού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το εφαρμόσουν σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Επειδή όμως θέλουν να αποσύρουν τα λεφτά, τα τραπεζογραμμάτια, και θέλουν να τα αποσύρουν για πάρα πολλούς λόγους, πλέον θα εξαρτάσει πλήρως από τις τράπεζες. Πλήρως. Και θα είναι αυτόματη η καταγραφή εισοδήματός σου, γιατί πλέον όντας μέσω των τραπεζών θα γίνονται όλες οι συναλλαγές στην αγορά, τότε δεν θα χρειάζεται καν φορολογική δήλωση. Το κράτος θα ξέρει ακριβώς τι έχει γίνει και θα σου κόβει το κουστούμάκι δηλαδή. Με βάση τις συναλλαγές. Με βάση τις συναλλαγές. Θα εκτιμάται το εισόδημά σου και θα γίνεται αυτή η ιστορία. Έτσι αλλιώς το φορολογητό έχει καταργηθεί ουσιαστικά. Ακόμη και αυτό που λένε περί 6.500 πρέπει να το αποδείξει. Ότι δεν είναι. Άρα δεν είναι αφορολόγητο. Εφόσον πρέπει να το αποδείξει.
να έχεις καταλήξει αυτά τα πάνες και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί πάμε. Εκεί πάμε. Για να προστατεύσουν τις τράπεζες. Δεν περιμένουμε τίποτα. Εμείς κάνουμε μια συγκεκριμένη δουλειά. Η δουλειά σημαίνει αφήνωση και οργάνωση του κόσμου. Γιατί χωρίς τον κόσμο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εμείς δεν είμαστε φασίστες. Να ονειρευόμαστε τις θεωρίες. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε ο κόσμος να πει μπροστά. Απλά το ΕΠΑΜ πρέπει να λειτουργήσει σε καταλήτες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κάποιος πρέπει να λειτουργήσει σε καταλήτες. Ώστε να πουλιάσει τον κόσμο για να δέσει ο κόσμος. Ακριβώς λειτουργεί ένας καταλήτης. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε αυτή τη στιγμή 5 χρόνια. Και θα την κάνουμε όσο χρειαστεί. Γιατί ξέρουμε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί ο κόσμος να κάνει αυτό το πράγμα, να πετύχει αυτό το στόχο. Αλλιώς δεν γίνεται. Άμα είναι σαν το σκυλί στα μπέλη, υπάρχει περίπτωση τίποτα. Ακόμη και να καταλαβαίνει τι του συμβαίνει, είναι τελείως αδύνατος. Μπροστά στη δύναμη. Αυτό. Τώρα, το σημαντικό ποιο είναι μέσα σε όλα αυτά. Το θετικό δηλαδή, το αμυγές καλού, έτσι, το καλό αμυγές κακού. Για ανάποδα. Λοιπόν, δεν είμαστε σε μια φάση όπου η άξο τάξη ή η θύνουσα τάξη, όπως και να το δούμε, είναι σε θέση εύκολα να καταστήλει το λαό. Παλιά θα μπορούσε να γίνει, όταν το είπε η Emma Goldman αυτό, εννοούσε ότι ανά πάσα στιγμή οργανώνανε εκστρατείες στρατιωτικές, μπουκάρανε μέσα στις χώρες, φτιάχνανε δικτατορίες, χούντες, ιστορίες, πράγματα. Και κατέστρεφαν, στέλνανε στα εξερονήσια ή εκτελούσαν μαζικά. Στην Ελλάδα αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Σήμερα, ακόμη, δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί διέλυσαν το στρατό τις ενόπλες δυνάμεις. Τις έχουν κυριολεκτικά διέλυσει. Άρα δεν μπορούν να τις αξιοποιήσουν προς όφελός τους να πατήσουν το λαιμό του κοσμάκι. Ίσα-ίσα που εάν τολμήσουν να τις χρησιμοποιήσουν, το πιθανότερο είναι να έχουμε εξέγερση με στρατό τον ίδιο. Ότι θα την δράσει ο στρατός. Ναι. Θα έχουν ξένο στρατό, ξένους έξω. Τώρα, ένα-ένα. Και με την αστυνομία το ίδιο πράγμα. Έτσι. Δεν είναι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν μονάδες που το ριανών. Τους είδαμε, τους χαρήκαμε τα λοιπά. Αλλά δεν είναι στην κατάσταση που να το χρησιμοποιήσεις αυτή τη δύναμη να πατήσεις το λαιμό στον κόσμο, να το φορέσεις δηλαδή μια στιγμή δικτωρία και να το επιβάλλεις. Λοιπόν, τι θα γίνει, θέλω να ξέρω ξένο στρατό. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Όλα όσα λένε είναι εύκολο να γίνουν και εύκολο να γυρίσουν με βάση το ότι είναι δοκιμασμένες πολιτικές, ξέρουμε πώς θα εφαρμοστούν, ξέρουμε τι αποτελέσματα θα φέρουν, σε πόσο χρονικό διάστημα θα φέρουν και τι θα γίνει. Αυτό που δεν ξέρουμε και που αλλάζει πλέον το παιχνίδι είναι ο αν πατήσει ξένη μπότα εδώ. Έτσι. Αυτό αλλάζει τα πράγματα. Και είναι επικίνδυνο. Έτσι. Και είναι σίγουρο. Και η ξένη μπότα, βεβαίως, αλλά η ξένη μπότα δεν θα έρθει ως στρατός κατοχής ανοιχτά. Δεν θα σου έρθει δηλαδή, ας πούμε, κάτσε κάτω ρε, την εκτελήσεις δρόμου. Θα εμφανιστεί ως δύναμη ασφαλείας. Για τη δική σου ασφάλεια θα έρθει. Εγώ είχα διαβάσει ένα αυτό με τον αγωγό που θέλανε να κάνουν. Έτσι πράγμα. Ότι θέλανε να φέρουν στρατό για να την πρέπει να προστατεύει τα σύνορα. Αυτό είναι δεδομένο, το έχουν υπογράψει, θα το κάνουν. Θα το κάνουν. Αλλά θα φέρουν στρατό για να προστατεύει. Για να προστατεύει τον αγωγό. Ναι. Λοιπόν, αλλά ας πούμε εσύ, ας πούμε που είσαι στην Καστοριά και θες να κάνεις διαδήλωση γιατί σε πετάνε έξω από το σπίτι σου και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά η Καστοριά όμως αποτελεί μέρος του συνόλου της ασφαλείας του αγωγού πριν μπει στην Αλβανία. Καταλαβαίνεις ότι θα δημιουργήσει στρατό. Και στρατό όχι ελληνικό, αλλά μισθοφορικό στρατό. Λοιπόν, το δεύτερο είναι με τους πρόσφυγες και μετανάστες στα νησιά. Ήδη στρατιωτικά τα νησιά. Από τη Frontex. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Ελέγχουν Έλληνες πολίτες. Σταματάνε οχήματα του ελληνικού στρατού, των ενόπλων δυνάμεων. Κάνουν έλεγχο. Ό,τι γουστάρουν. Τα μεγάλα νησιά του Αιγαίου, δεν μιλάμε για τις Βαρφονησίες κτλ., είναι γκρίζα αυτή τη στιγμή. Ο πάστης στην αστυνομική αρχή, στην αστυνομικό διευθυντή και του λες ρε φίλε, συγγνώμη ας πούμε. Σου έχει δοθεί εντολή να συνοδεύεις αυτούς τους Γερμανούς, τους διάφορους που κυκλοφορούν και λέει όλο το νησί. Γιατί στην αρχή η Frontex τι είχε, μόνη αρμοδιότητα τη συνεπικουρία, τον εντοπισμό μάλλον στις βάρκες όπου πήγε το λιμενικό ή οι αρχές και αντιμετώπιζαν την κατάσταση. Τώρα έχει τον έλεγχο όλου του νησιού. Κάνει έλεγχο σε όλο το νησί. Σε όλα τα νησιά. Και σταματάει αυτοκίνητα Ελλήνων. Λοιπόν, και συνοδεύεται από έναν αστυνομικό
για το Θεαθήνα. Για διακόσμηση του Ναυπηγού. Είναι κανονικά οπλισμένοι, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή έχει γίνουν περιστατικά, εκεί ήμουνα και έχουμε συζητήσει και με τις αστυνομικές αρχές και τις στρατιωτικές αρχές. Και του λέω, ρε φίλε, κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ αρνούμαι να μου κάνει έλεγχο ο Γερμανός αστυνομικός. Αρνούμαι. Έλληνας πολίτης μου. Δικαίωμά μου δεν είναι. Ωραία. Και σου πει ο Γερμανός αστυνομικός, γυρίσει στον Έλληνα αστυνομικό και πει συνέλαβε το. Τι θα κάνει ο Έλληνας αστυνομικός. Μου λέει κενό νόμου. Δηλαδή. Δεν ξέρουμε. Θα μας δώσουν εντολές. Μα με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Άρα δεν ασκεί κυριαρχία, άλλος ασκεί κυριαρχία. Στο νησί. Ένοπλες δυνάμεις, συνταγματάρχης, διοικητής μονάδας. Μου λέει βγαίνει ουλαμός από το τέλειο, έξω από το στρατόπεδο. Σταματάει η Frontex να ψάξουν στρατιωτικά οχήματα για το αν κρύβουν μετανάστες μέσα ή όχι. Γίνεται φασαρία τέλος πάντων. Βγαίνει ο διοικητής στρατοπέδου, έρχεται από πάνω όμως εντολή, αφήστε τους. Αυτό είναι ματηρία από αξιωματικούς ενεργείας. Λοιπόν, άρα δεν ασκεί κυριαρχία. Δεν ασκεί κυριαρχία, είναι μορατόριουμ κυριαρχίας. Δηλαδή, δεν αποφασίζει εσύ, κάποιοι άλλοι αποφασίζουν. Ευρωπαϊκή Ένωση, Τουρκία, δεν ξέρω ποιοι. Σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αν αυτό επεκταθεί, και που αυτή είναι η φιλοσοφία, να επεκταθεί, έτσι, λοιπόν, θα στους φέρουν με αυτόν τον τρόπο ώστε ένα κομμάτι του πληθυσμού να χειροκροτάει κιόλας. Ήρθανε οι Γερμανοί να μας φυλάξουν. Τι σου λένε, άντε ρε παιδί μου, οι Ευρωπαίοι να μας φυλάνε τα σύνορα, γιατί είναι και κουραστικό να τα φυλάμε εμείς. Δεν σκέφτεται κανένας. Τι σου λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα σύνορα είναι ευρωπαϊκά. Όχι φίλε μου. Είναι πρωτίστως ελληνικά. Και είναι κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας να τα φυλάει. Και αν παραιτηθεί από αυτό, παραιτείται από την ύπαρξή της. Αυτό έγινε στην Βουλγαρία πριν 2 χρόνια. Όταν αυτός ο Μπράβος που ήταν πρωθυπουργός. Το ρίξαν. Ναι, αυτό λέω. Γιατί το ρίξαν όμως. Γιατί πριν 2 χρόνια το κόμμα του, η κυβέρνησή του αποφάσισε και πέρασε από τη Βουλή απόφαση όπου διέλυσε τη βουλγαρική πολεμική αεροπορία και παρέδωσε τον εναέριο χώρο στο σύνολό του στο ΝΑΤΟ. Να φυλάσσεται το ΝΑΤΟ. Διατήρησε μόνο μια σμιναρχία. Ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας της Βουλγαρίας πέταξε το καπέλο καταγγέλλοντας για προδοσία την κυβέρνηση και παραιτήθηκε. Αυτό σήμερα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Εκλέχθηκε. Λοιπόν, και τι είπε, φεύγω από το ΝΑΤΟ και ψάχνω αλλού. Γι' αυτό δεν ακούμε τίποτα για την πολιτική της Βουλγαρίας. Ξαφνικά δεν υπάρχει Βουλγαρία στο χαρτί. Η έθεση πιο κοντά με τη Ρωσία, νομίζω. Προσπαθεί να βρει ένα στηρίγματα. Δικαιολογημένα δεν είναι. Εμείς το μισό λεπτό, αφού φεύγει από εκεί. Πάει να στηρίξει την καμπάνια. Έχει στηρίξει στη Ρουμανία. Μισό εκατομμύριο κόσμο βγήκε έτσι. Έξω. Και δεν είναι. Βγήκε και μένει. Είναι εκεί, στις πλατείες. Να δει να εφαρμόζεται. Αλλά και αυτός έχει υποφέρει πάρα πολλά. Έτσι. Μιλάμε για δεκαετίες που υποφέρει. Λοιπόν, το πρόβλημά μας λοιπόν είναι σαφές. Πρέπει να γλιτώσουμε εμείς, τα παιδιά μας και οι γενιές που δεν πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ, γιατί με την πτώση των γεννήσεων δεν γεννιούνται. Δεν υπάρχουν γεννήσεων. Και τη μετανάστευση ακριβώς. Πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να ξεπερδέψουμε. Ό,τι και να γίνει, αν επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό το κοροϊδιλίκι να μας λέει αυτό που μας έβαλε στα μνημόνια θα μας σώσει στην επόμενη φάση. Αυτό που περιμένουμε είναι ότι χειρότερο. Θα ζήσουμε καταστάσεις που καμιά γενιά στην Ελλάδα δεν έζησε. Από την εποχή της απελευθέρωσης. Όχι του πολέμου. Της παλιάς. Απελευθέρωσης από τους Οθωμανούς. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι μια ρισκύλα, δεν ζείτε. Έλε, 90-59 χρόνια μας πέρασαν. 400 χρόνια, ναι. Ναι. Μόνο που ήμασταν ιστόρικοι και αυτό φταίει η παιδεία μας, δεν μας έμαθα ότι τα 400 χρόνια υπήρξαν τα 400 χρόνια και μπορέσαμε να απελευθερωθούμε από τα 400 χρόνια γιατί μερικοί δεν απειθώσανε ούτε του Φέκη, ούτε για τα Γάνη κάτω σε αυτόν τον τόπο ούτε για ένα χρόνο. Συνεχώς εξεγέρθησε επί 400 χρόνια. Αυτοί που βάλαν το κεφάλι στον Τορβά και που οι περισσότεροι από αυτούς το χάσανε. Έτσι. Χάρη σε αυτούς απελευθερώθηκε ο Έλληνας. Και όχι σε αυτούς που τον βουλώσανε και σηκώνανε ψηλά τα χεράκια μπάσε με τον Οθωμανό ή με τον οποιοδήποτε δυνάστη τύρανο. Αλλά δεν μαθαίνεις την ιστορία, ούτε τα παιδιά μας μαθαίνουν την ιστορία. Γιατί ξέρεις τι λένε, το πρώτο βασικό που κάνεις είναι για να μπορέσεις να ξεριζώσεις την εθνική συνείδηση, τη συνείδηση πατρίδας δηλαδή σε ένα λαό, είναι
να μην μάθει ποτέ ιστορία. Να του αφαιρέσει την ιστορική του συνείδηση. Τη συνείδηση της ιστορίας του. Ναι. Αυτή ακριβώς είναι που μας έχουν κάνει. Και μας το λέω κανονικά. Υπάρχουν και άλλοι πολύ πιο παλιοί, οι οποίοι είναι πολύ πιο. Για τα ζητήματα αυτά. Αυτό που είχες πει για το δικαστήριο θέλω να σε ακούσω. Να διεκδικήσουμε, όχι, να διεκδικήσουμε όλες τις διαδικασίες. Δεν πάμε σε δικαστήριο, όχι. Δεν πάμε σε δικαστήριο. Το χρέος είναι παράνομο με βάση τις διεθνείς συμβάσεις που υπάρχουν και διέχουν το διεθνές δίκαιο. Είναι πάρα πολλές συμβάσεις και πάρα πολλά τα ζητήματα που έγινε εδώ. Που έχουν να κάνουν με το ζήτημα του διεθνούς δικαίου. Έτσι αλλιώς και μόνο το γεγονός ότι η χώρα έχει τεθεί υποκαταγή. Έχει καταργηθεί η εθνική της κυριαρχία, η συνταγματική της τάξη και ταυτόχρονα έχει αφαιρεθεί από τον ελληνικό λαό η ελευθερία αυτοδιάθεσης. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης να αποφασίζω εγώ τι θα γίνει στον τόπο μου. Και όχι κάποιοι άλλοι και να με το επιβάλλουν από πάνω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ισοδυναμεί με κάζους μπέλι. Ισοδυναμεί δηλαδή με κήρυξη πολέμου και κατάρτιση αυτής της χώρας. Από μόνο του δηλαδή αυτό. Σου δίνει το δικαίωμα να ακυρώσεις οτιδήποτε έχει συμβεί τα χρόνια της κατοχής, τα 7 αυτά τα χρόνια που τεκμηριώνεται η κατοχή. Χρέος, νόμους, καταπατήσεις δικαιωμάτων, τα πάντα, μέχρι και τους πληστηριασμούς ιδιωτικής κατοικίας, ιδιωτικών ακυρήτων. Μπορείς να επαναφέρεις αυτά που σου πληστηριάσανε αυτά τα χρόνια, οι τράπεζες, η εφορία και οποιοδήποτε άλλος θεσμικός παράγοντας στους παλιούς ιδιοκτήτες ως προϊόν κατοχής. Δηλαδή μια πράξη ακυρωτική που ακυρώνεται λόγω του ότι έγινε υπό συνθήκες κατοχής. Αυτό το προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο. Τώρα, ποιος το κάνει αυτό το πράγμα? Το κάνει μια πατριωτική δημοκρατική κυβέρνηση ασκώντας κυριαρχικά δικαιώματα στη χώρα της και καταγγέλνοντας αυτό το καθεστώς στη διεθνή κοινότητα. Όποιος διαφωνεί με αυτό θα πρέπει να πάει αυτό στα δικαστήρια. Εμείς λέμε αυτό, ακολουθούμε τις διεθνείς συμβάσεις και τελειώσαμε. Έτσι. Υπάρχουν πολλές, δεν είναι μόνο τις διεθνείς. Είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν διαφωνεί κάποιος, ας πάει στα δικαστήρια. Και αν κατορθώσει να τα πείσει μετά από 1,5 αιώνα δικών, το συζητάμε τότε. Λοιπόν, είναι σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό μας κρατάνε πάση θυσία, θέλουν να μας κρατάνε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εκεί δεν ισχύει το διεθνές δίκαιο. Δεν ισχύουν οι διεθνείς συμβάσεις. Ισχύουν μόνο οι κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτές δηλαδή που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γι' αυτό και σου λέει ο Σόιμπλε, εντάξει, θα σου δώσω εγώ ένα νόμισμα να έρθεις να παίζεις, αλλά θα μείνεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σε ελέγχω και σου δίνω και 50 δισεκατομμύρια, βέβαια. Αυτό που δεν είπαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι δεν σου δίνει η ΔΕΦ στα 50. Θα σου δώσει εγγυήσεις να πας να δανειστείς 50. Έτσι. Δεν είναι τρελός. Δεν είναι τρελός, δεν είναι ηλίθιος. Σου δίνει την εγγυητική, την πήγες και δανείζεσαι. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το πράγμα είναι που έχει πολλαπλασιαστική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Έχει γίνει στο παρελθόν. Από πολλά διαφορετικά κράτη. Το θέμα είναι να έχεις ένα λαό που να το απαιτεί. Και να εκφράζεται με μια κυβέρνηση που έχει τσαρανό και δυνατότητες. Σαν την Αγγλία, δηλαδή. Που είπαμε όχι και το εγώ δεν είναι η Αγγλία μεγάλη δύναμη. Εγώ λέω Ισλανδία. 320.000 νομάτι. Και το επιβάλλαν αυτό. Και όποιος λέει ότι δεν έχουμε Τούρκους δίπλα τους, δεν έχει ιδέα για το τι είναι η Ισλανδία. Η Ισλανδία απειλείται από δύο χώρες. Γι' αυτό είναι και μέλος του ΝΑΤΟ από το 49. Απειλείται από δύο σκανδιναβικές χώρες. Ακριβώς. Γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι τους. Λοιπόν, και αυτοί για να αντιδράσουν σε αυτό το πράγμα, ενώ δεν έχουν στόλο, δεν έχουν στρατό, δεν έχουν αεροπορία, έτσι, μπήκανε στο ΝΑΤΟ από το 49. Είναι δυτικό μέρος του ΝΑΤΟ η Ισλανδία. Εμείς μπήκαμε αργότερα, σαν Ελλάδα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, και η γεωστρατηγική σημασία της Ισλανδίας είναι τρομακτική. Αν σκεφτεί κανείς πού βρίσκεται. Είναι το κλειδί της Αρκτικής. Λοιπόν, γι' αυτό και τη βάλανε οι Αμερικανοί. Στο ΝΑΤΟ, για να έχουμε δυνατότητα βάσεων στην κρίσιμη περιοχή της Αρκτικής. Λοιπόν, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν ξεσκώθηκε ο κόσμος, χρεοκόπησε η χώρα, λοιπόν, και ξεσκώθηκε ο κόσμος, βρέθηκε ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, είχαν το τυχερό τους, ας πούμε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και είπε, στα κάτω παιδιά, δεν πληρώνουμε τίποτα, κλείνουμε τις τράπεζες, δεν θα τις πληρώνουμε τις τράπεζες,
διασώζουμε τις καταθέσεις, έτσι αλλιώς εγκυάται το κράτος, και σβήνουμε τα χρέη. Και βάζουμε φυλακή στους τραπεζίτες. Ναι, έχουν βάλει 79 τραπεζίτες φυλακή, 4 υπουργούς, 2 πρωθυπουργούς, έχει γίνει χαμός. Λοιπόν, όπως είπαμε και εμείς, ότι πρέπει να καθίσουν τους καμνοί για εσχάτη και να πάνε φυλακή. Γιατί το λέμε εμείς αυτό? Γιατί πέρα από το κοινό περιδικαίου αίσθημα, δηλαδή κάποιος πρέπει να πληρώσει για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορεί να την πληρώνει ο κακομοίρης, ο ταξιούχος, ο εργαζόμενος, ο απλός πολίτης και να ξεντώνεται. Κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Ή τουλάχιστον να πάει στη δικαιοσύνη να εξετάσει πραγματικά η δικαιοσύνη, αν συμβαίνει ή όχι. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό επιχείρημα και στη διεθνή κοινότητα. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα σου πούνε, μα ρε φίλε, τα υπέγραψαν. Τα υπέγραψαν αυτά. Θα πεις, ναι, δεν τα υπέγραψα εγώ. Τα υπέγραψαν κάποιοι, τους οποίους τους στέλνουν για εσχάτη. Άρα, τι μου λες, υπέγραψαν. Υπογραφές πρέπει να το πείσω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνει η Ισλανδία. Και να προσέξουμε, οι Ισλανδοί δεν είχαν πρόβλημα κατοχής. Δεν άσκησε κανένας κατοχή στη χώρα τους. Ούτε ήταν παράνομο το χρέος. Είχαν υπογράψει μια κανονική σύμβαση κτλ. Η οποία αφορούσε το χρέος τους που ήταν νόμιμο. Δεν είναι παράνομο σε εμάς. Μας πήραν την ασυλία, την κυριαρχία, το σύνταγμα, τα πάντα. Δεν το κάνανε εκεί. Παρόλα αυτά όμως είχαν το τσαγάνο και επέβαλαν διαγραφή. Και το δικό τους χρέος ήταν 10 φορές μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της χώρας. Λοιπόν, τρομακτικό χρέος για τα δεδομένα μιας οικονομίας, έτσι, σαν τη Ισλανδία. Τώρα, γιατί το κατώτερο. Και εν τω μεταξύ, ακάνοντας αυτό το πράγμα, σήμερα η Ισλανδία πετάει, σύμφωνα με τις διεθνείς εκθέσεις. Είναι αλήθεια όμως ότι το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας. Εσύ, οι Ισλανδοί τι νόμισμα έχουν, ευρώ? Δικό τους. Το δικό τους. Η Ισλανδική κορώνα. Είναι αλήθεια όμως ότι το σύνταγμά τους προέβλεπε δημοψήφισμα? Όχι. Όχι, το επέβαλε ο λαός. Το επέβαλε ο λαός. Το άλλαξε τελείως το σύνταγμά τους. Μετά από αυτό, μετά από αυτή την ιστορία, επέβαλαν αλλαγή συντάγματος, νέο σύνταγμα, όπου σε 8 ζητήματα που υπήρχε μεγάλη φιλονική ανάμεσα στον κόσμο, υπήρχαν διχασμένες απόψεις. Γίνανε 8 έγινε ένα δημοσίευμα με 8 ερωτήματα. Για το ναι ή όχι στα ζητήματα αυτά. Όταν έγινε και το δημοσίευμα, συγκροτήθηκε το νέο σύνταγμα και άρχισε να λειτουργεί. Τώρα μάλιστα διάβασα ότι σε 2 τραπεζίτες που πρωτόδικα αθωώθηκαν, ασκήθηκε έφεση από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και τους έχουν σε φυλακή. Σόβια. Λοιπόν, για αυτά που γίνανε στις τράπεζες, μπροστά σε αυτά που κάνουν σε εμάς, είναι παιχνίδι, δηλαδή παιδική χαρά. Αυτή τη στιγμή οι Ισλανδοί συζητάνε για εξαπλασιασμό συντάξεων και άνοδο των εισοδημάτων και εμείς συζητάμε για τον υποεξαπλασιασμό των συντάξεων. Έτσι, και των εισοδημάτων αντίστοιχα στην Ελλάδα. Εδώ την ίδια έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο. Συγγνώμη, Κωστά, μήπως κάποιος άλλος και να ξαναμιλήσει κι εσύ. Κάποιος άλλος να ρωτήσει. Εδώ, έχουν τρομοκρατήσει τον κόσμο με την αρχή δηλεύση. Όλα τα site, όλα τα κανάλια βγαίνουν. Άμα γυρίσουμε στη δραχμή, θα γίνει αυτό. Άμα γυρίσουμε στη δραχμή, θα γίνει το άλλο. Θα πεινάσουμε, θα κάνουμε, θα ράζουμε. Πού να βγει. Τη δουλειά του κάνουν. Τη δουλειά του κάνουν γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι επιστρέφοντας σε εθνικό νόμισμα, ή μάλλον πηγαίνοντας σε εθνικό νόμισμα, δηλαδή δεν πάμε πίσω, δεν θα πάμε πίσω στην παλιά δραχμή. Έτσι. Ναι, αυτό εννοούν όπως θέλουν αυτό. Λοιπόν, σε εθνικό νόμισμα, όταν πας σε εθνικό νόμισμα, αναγκαστικά θα υπάρξουν αυτές οι μεγάλες αλλαγές και θα κινδυνεύσουν να πάνε φυλακή. Και σου λέω, όπως το είπε σε μια πρόσφατη ομιλία του πριν μια εβδομάδα, ο κ. Χριστοδουλάκης, παλιός υπουργός οικονομικών, έκανε μια παρομοίωση πάρα πολύ ωραία. Λέει, το μνημόνιο είναι μια αυστηρή, υψηλό πληρωματικό φυλακή για το λαό. Αλλά λέει καλό είναι αυτό γιατί θα μας βάλει σε τάξη. Λοιπόν, αυτός κινδυνεύει να πάει φυλακή. Είναι από τους υπουργούς οικονομικών που θα έπρεπε να έχει καθίσει τους καμνοί του κατηγορουμένου για εσχάτη και διαχείριση, θα έπρεπε να έχει κλειστεί στη φυλακή για αυτά που είχε κάνει. Και σου λέει, προκειμένου να πάω εγώ φυλακή, θα πάει ο λαός. Απλά πράγματα. Ποιος θα πάει φυλακή, ο λαός. Αυτό σου λένε. Για διαφορετικά, θα ανοίξουμε τα κοιτάπια και θα δούμε για κάτσε ρε μάγκα. Μισό λεπτό. 1998-2000. Χρηματιστήριο. Πόσα κλέψατε ρε κουφάλες, 165 δισεκατομμύρια ευρώ το τινές τιμές. Πόσο ήταν το χρέος το 2000, 140 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μισό λεπτό. Βάλουμε κάτω. Πόσες είναι οι παρκαρισμένες καταθέσεις στο εξωτερικό των Ελλήνων? Επίσημα στοιχεία. 400 δισεκατομμύρια, 420. Πόσο χρωστάνε? 322. Για μια στιγμή ρε παιδιά, ποιοι είναι αυτοί που παρκάρουν 420 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό? Αυτοί που τα πήραν και τα χρωστάνε. Αν ανοίξουν τα κοιτάπια και ελέγξεις στις τράπεζες, άνθρωποι σαν και εμένα, αν τους βάλουν 24 ώρες στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον τρίτο όροφο που είναι οι υπολογιστές που ελέγχουν τις συναλλαγές, μέσα στις 24 ώρες θα έχεις πλήρη εικόνα το ποιοι τα έχουν βγάλει έξω και πώς έχουν διαδίκτυα. Και μετά παίζει η δικαιοσύνη. Έτσι, παίζει η δικαιοσύνη. Γιατί το δημοψήφισμα στην Ισλανδία είχε δύναμη, ενώ το δημοψήφισμα στην Ελλάδα δεν είχε. Το επέβαλε ο λαός. Ενώ εδώ το επέβαλε την προσωπική μας δημοκρατία. Μπράβο, το έπαιξε ο Τσίπρας. Εδώ το δημοψήφισμα δεν ήταν σαφές καταρχάς. Ναι, εντάξει, δεν ήταν. Ήτανε, δεν θα ψηφίσουμε τα μέτρα, αλλά. Για το λαό ήταν σαφές. Όχι, δεν ήταν σαφές. Για το λαό ήταν σαφές. Έλεγε ναι ή όχι σε νέο μνημόνιο. Αυτό έλεγε ο λαός. Ναι, αλλά με την Ευρώπη μένα. Μην είμαστε στην Ευρώπη. Όχι. Ο λαός ψήφιζε ναι ή όχι στο νέο μνημόνιο. Έστω και αν είχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του ότι αν πω όχι στο μνημόνιο, ίσως και να με πετάξουν έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει να πας σε ουρά εισιτήριου, γιατί πολλοί επαμήντες το έχουν κάνει αυτό. Έχουν κάνει εξορμήσεις σε ουρές εισιτήριου. Πώς θα προσπαθείς να μιλήσεις αυτόν τον κόσμο? Αυτός δεν ακούει τίποτα εκείνη την ώρα. Να φάω σου. Τίποτα. Έχεις 50 ευρώ, έχεις 20 ευρώ, έχεις καμιά δουλειά μπάρμπα. Η εξαφλίωση. Δεν συζητάει για τίποτα. Αν πας στις γειτονιές των εξαφλιωμένων, αυτού που κοιμούνται έξω στα παγκάκια και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, αυτό που συζητάει είναι αν θα έχει αύριο φαγητό, αν θα βρει ένα δεκάρικο, ένα τάλιρο, να πάρει μια τυρόπιτα. Αυτό συζητάει. Δεν συζητάει τίποτα άλλο. Ποια είναι η φιλοδοξία της ζωής σου? Το όνειρο του ΣΥΡΙΖΑ. Να σύζητω που είμαστε στη ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι αυτό είναι. Τον ψηφίσαμε στο Σοβιέτ. Τον ψηφίσαμε, τον ψηφίσαμε. Καλά, και άμα τον ψηφίσαμε, έχουμε δικαίωμα να τον κάνουμε κριτική αν δεν έσω. Αυτό το πράγμα, αυτή είναι η ιστορία. Αλλά αυτό, όπως βγήκε τώρα το πολιτικό του Βερολίνου, λέει ότι αν συνεχίσει έτσι το 2030, ο μέσος όρος ηλικίας των απασχολουμένων στην Ελλάδα θα είναι 56 χρόνων. Ο μέσος όρος. Και σου λέω, όταν φτάσουμε εκεί πέρα, όταν φτάσει στην ηλικία και αυξηθεί σημαντικά, ποιος θα υπερασπιστεί τι, ποιος θα κληθεί να δώσει μια και τι, η νεολαία θα φύγει ή θα υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, και θα τελειώσει και η ιστορία. Αυτό είναι ο σχεδιασμός. Ξεμπερδεύουμε τους ταγενείς. Όχι, ξεμπερδεύουμε με τον γνωστό τρόπο. Αυτό. Εφόσον δεν μπορεί να το κάνουμε το στρατό, γιατί μπορεί να σηκωθεί και να πάρει το όπλο. Και... αυτή η πάλι, αυτό έχει δίκιο. Υπάλλη. Εγώ συνάντησα έναν άνθρωπο, μακάρι να ζει ο άνθρωπος, 97 χρονών, παλικάρι. Και μου είπε το εξής χαρακτηριστικό. Και το κρατάω γιατί έτσι είναι ακριβώς. Λοιπόν, μου λέει το 40. Λέει, εγώ βρέθηκα στο Αλβανικό. Μετά εθνική αντίσταση, ιστορίες, πράγματα κάτω. Λοιπόν, τότε μου λέει, ήρθαν να μου πάρουν την πατρίδα αυτή με τάξη και όπλα. Μου ήρθαν, με πυροβολούσαν, πήρα και εγώ ένα όπλο και πολέμησα. Τώρα είναι οι ίδιοι πάλι, αλλά δεν μου έρχονται με τάξη και όπλο. Μου έρχονται με γραβάτα, με κοστούμι και με το χρέος. Μου λέει, θα τους πολεμήσουν πάλι. Και πάλι, 97 χρονών άνθρωπος τώρα. Μακάρι να ζει ο άνθρωπος, να είναι γέρος. Αλλά ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και αυτοί διδάχτηκαν. Διδάχτηκαν παλιά. Πήραν τα μέτρα τους. Σου λέει κάτσε. Οπότε εξαγοράζουμε το πολιτικό σύστημα της χώρας. Διαλύουμε το σύστημα δικαιοσύνης. Έτσι ώστε να ελέγχεται πλήρως από την εκτελεστική. Μιλάμε για τους ανώτερους δικαστικούς. Βάζουμε τη χειρότερη μορφή αδιαφορίας στον κρατικό μηχανισμό. Είτε αυτό αφορά ένοπλες δυνάμεις, είτε αφορά θεσμούς κρατικής διοίκησης. Μάλιστα στην αρχή, όταν ξεκίνησε το πρώτο μνημόνιο, δεν είναι τυχαίο ότι στο πρώτο μνημόνιο αρχίσαν και εδώ δίνανε πρόωρες δεξιοδοτήσεις. Ποιοι πέρανε, όχι πρόωρες, ποιους έσπρωχναν σε συνταξιοδότηση. Θελούσια. Λοιπόν, τι είναι θελούσια στη διοίκηση. Αυτούς που είχαν επενδύσει, που ήταν το καλύτερο κομμάτι της διοίκησης. Οι οποίοι βλέπανε τι γινόταν, τι συνέβαινε και έτρεξαν να πάρουν τη σύνταξή τους για να σωθούν από αυτά που περιμένανε εκεί πέρα. Και έφυγε εκείνο το κομμάτι που θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη διοίκηση. Είχε γνώση και ήξερε πώς θα μπορούσε να υπερασπιστεί, έστω και με λευκή απεργία. Γιατί τότε γινόντουσαν φοβερά πράγματα. Γινόντουσαν μάχες επίπεδο τμήματος.
Δεν παραδίδαμε φακέλους στους ξένους επιτρόπους που εργόντουσαν μέσα. Δεν παράδοσε, λέγει ο υπουργός, παραδώστε. Αυτοί δεν παράδιδαν. Και μου έλεγα, θυμάμαι, ας πούμε, σε κατάληψη του Υπουργείου Ανάπτυξης που είχα πάει και εγώ, γιατί είχα μιλήσει στους καταληψίες, εκεί το Υπουργείο τότε, μιλάμε το 2011, είχε 128 διδακτορικά μέσα. Ανθρώπου, δηλαδή, ένα ανθρώπινο δυναμικό εξαιρετικό. Και αυτοί οι άνθρωποι μου λέγανε, ήρθαν και μου είπαν, μου ζητήσανε το πλήρη φάκελο από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και τις δυνατότητες της χώρας. Δεν το δίνω. Δεν το δίνω. Δεν πάνε να κατέβουν θεοί και δαίμονες. Από τώρα, μετά στη φάση, μόλις απέτυχε η προσπάθεια, έφυγε. Πήρε τη σύνταξή του και έφυγε. Αυτός που έμεινε ήταν ένας φοβισμένος υπαλληλάκος των 400 με την ευθελουσία να τον. Να τον κυνηγάει, σου λέει τώρα τι είναι εδώ, στα όλα και εδώ. Αυτό ήταν όλο ένα σχέδιο το οποίο ήξεραν πρωτοφόρμως, γιατί εντάξει, είναι δεκαετίες μανούλες, απεικιοκράτησε επί 2-3 αιώνες. Και λοιπόν, ξέρανε πώς να το εφαρμόσουν και αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Να αποδυναμώσουν τελείως το κράτος. Και μάλιστα, λέει, το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ έχει μια πολύ ωραία έκφραση. Οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν μεταρρυθμίσεις. Φτιάχνουν λίστες για ψώνια. Όσον αφορά την Ελλάδα. Έτσι. Αυτό τους ενδιαφέρει. Το πώς θα αρπάξουν. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα αν μπορεί να σταθεί κάτι ή οτιδήποτε. Για να φανταστούμε τι έχει συμβεί. Οι νόμοι που ψηφίζονται, ειδικά για αυτά που ζητάνε οι Ευρωπαίοι, όχι με αυτά που. Για τις ανεκάρτητες αρχές. Ανεκάρτητες αρχές έχουμε τα ΙΠΕΔ, έχουμε το υπερταμείο. Το καινούριο, έχουμε τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ανεξάρτητη, με Ολλανδό πρόεδρο. Αυτή ελέγχει πλήρως τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Ελέγχει δημόσιους λειτουργούς, ελέγχει δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι δίνουν όρκο. Δεν μπορεί να την ελέγξει κανένας, ούτε ο Υπουργός, ούτε η Βουλή. Η Βουλή μπορεί να την καλέσει απλά και να τη ρωτήσει πράγματα. Αν γουστάρει η Γενική Γραμματεία αυτή, λέει, λοιπόν. Όλες οι αρμοδιότητες που δίνονται από τους υπουργούς και το δημόσιο προς τις γραμματείες ή τα περιουσιακά στοιχεία που δίνονται προς τα ΙΠΕΔ ή το υπερταμείο, δεν επιτρέπεται να επιστρέψουν πίσω. Ένα καταλάβω τώρα, κάτσε μισό λεπτό. Δηλαδή, ψηφίσανε ένα νόμο που προκαταλαμβάνει ότι δεν μπορεί αυτός ο νόμος να ακυρωθεί από άλλο νόμο. Με συγχωρείτε, εδώ ούτε στη μοναρχία δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε επί χούντας. Μήπως θέλουν να καλύψουν τον κόσμο για αυτό το πράγμα, δηλαδή ξέρουν τι γίνεται άλλο μετά. Εντάξει, αυτοί από όσο τουλάχιστον ξέρω και τους ξέρω αρκετά καλά, έτσι, η λογική τους είναι πολύ απλή. Εδώ εκτελούσαν οι κουπουλοφόροι τη επιναζιστική κατοχή και δεν τους πειράξει κανένα. Εμένα θα πειράξουν. Πήραν και συντάξει. Καλά πολλά. Λοιπόν, αυτό τους νοιάζει. Όταν τους πιάνεις και τους λες καλά ρε γάμο, το δεν σε πειράζει το ότι βλέπεις κόσμο να πεθαίνει. Όχι. Μην νοιάζει πάλι. Αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος. Να λέγεις εσύ, δεν υπάρχει. Να κάνω μια άλλη φορά. Όχι. Αλλά στο ζώο. Όπως τα είχε. Σάββατο λοιπόν να αποδίδωση. Είχαμε μια ημερίδα, ήταν η ημερίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για, ξέρετε, για το ασφαλιστικό, τον ασφαλιστικό και όλα τα καταστροφικά τα καινούργια που μας έφεραν πάλι. Μίλησε για λίγο ο Μητρόπουλος, αυτός του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν παρόντα. Ναι, 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 έλεγα το λόγο. Συγκλονιστικό, κάτι το οποίο δεν γνώριζα, παρόλο που ασχολούμαι με τα κοινά. Αλλά δεν γνώριζα ότι τον Ιούλιο του 2015 υπέγραψε ο Τσίπρας ότι πρώτον καταρχάς αναγνώρισε το χρέος, αναγνώρισε όλο το χρέος. Υπέγραψε ότι θα επιστραφεί, ότι όλα αυτά τα χρήματα θα δοθούν μέχρι τελευταίο ευρώ. Ακριβώς, για το υπερταμείο που αναφέρατε. Και είναι αυτό ότι αυτά πλέον, δηλαδή δεν μπορούν να ακυρωθούν ούτε αν πάμε στην Ελλάδα. Όχι, όχι. Ούτε αν, δηλαδή αυτό το είπε. Δηλαδή, ακυρώνονται, ακυρώνονται. Ότι αυτό δεν ακυρώνονται. Όχι. Είναι δεσμευτικά δηλαδή. Δεν είναι έτσι. Και να πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ρίξουν τη γραμμή, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη αυτά τα χρήματα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Ο κύριος αυτός υπάρχει λόγος που το λέει. Ο λόγος είναι 5 εκατομμύρια στον προσωπικό λογαριασμό που τα άρπαξε από πελάτησα μαζί με δύο δικηγόρους. Οι δύο δικηγόροι τον κατήγγειλαν για την πράξη του αυτή και είναι στο εφετείο αυτή τη στιγμή και κρέμει. Και με αυτόν τον τρόπο τον εκβιάζουν.
Γι' αυτό και άλλαξε θέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλαξε από εκεί που ήταν αντιδημονιακός, ξαφνικά σηκώνει το χεράκι του και ψήφισε. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό. Και δεν ισχύει γιατί. Το έχουν εξηγήσει οι συνταγματολόγοι. Απλά θα το πω εδώ εξής. Υπάρχει μια συνταγματική διεθνής συνθήκη που λέγεται η Συνθήκη για το Δίκαιο των Συνθήκων. Είναι η Συνθήκη της Βιέννης. Αυτοί είμαστε μέρος και εμείς και οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι και γενικά. Τι καθορίζει, με ποιον τρόπο συντάσσονται οι διεθνείς συμβάσεις. Εάν συντρέχει δόλος, απάτη, χρήση βίας ή απειλή χρήσης βίας, δηλαδή βιασμός, τότε αυτή η σύμβαση είναι ως μηδέποτε γενόμενη. Είναι πλήρως άκυρη. Δηλαδή αυτό που λέει ότι αυτό το πράγμα δεν ακυρώνει, δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Υπογράψαμε όμως τέτοιο έργο. Βεβαίως, ναι. Και όχι μόνο. Όχι μόνο το έχει υπογράψει. Όχι, δεν το συζητάμε. Βεβαίως. Όχι μόνο αυτό. Έχουν υπογράψει ότι στο παράρτημα γάμα του ίδιου νόμου λένε μέσα το εξής. Πρώτον, ότι υπάρχουν 50 δεσμεύσεις του ελληνικού πολιτικού συστήματος, όχι της κυβέρνησης, του ελληνικού πολιτικού συστήματος, που δεν μπορούν να γίνουν εάν διαφωνήσουν οι δανειστές. Επιπλέον, υπάρχει η εξής βασική αρχή, ότι οτιδήποτε αφορά το μνημόνιο, δηλαδή για παράδειγμα αν θα κάνουμε εκλογές ή όχι, όχι μόνο τα ζητήματα αυτά, θα πρέπει να ερωτηθούν οι θεσμοί και να συμφωνήσουν για να γίνει στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι ποιοι είναι οι θεσμοί και καθορίζονται. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή η χώρα έχει και επισήμως τεθεί τυπικά υποκατοχή. Γιατί δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Οι εκλογές επισήμως πρέπει να συζητηθούν με τους δανειστές, να σου δώσουν το OK και να πας σε εκλογές. Αλλιώς επηρεάζει τη δημοσιονομική πολιτική, άρα επηρεάζει τους στόχους που έχουν θέσει το μνημόνιο, άρα δεν μπορείς να κάνεις αυτό το πράγμα που θέλεις. Τι έγινε με το επίδομα των συνταξιούχων που έδωσε στις 22 Δεκέμβρη, θυμόμαστε, και τι έστειλε σαν επιστολή ο... αυτό το τρομερό, που του... τι έκαναν, αυτή ήταν μια βρωμιά, έτσι, της κυβέρνησης. Τι έκαναν, έπρεπε να σκάσουν το παραμύθι στους συνταξιούχους, ότι και οι συντάξεις τους, με τον νόμο Κατρούγκαλου, περάσανε στον κόφτη. Λοιπόν, αυτό ο Κατρούγκαλος το αρνιότανε και η κυβέρνηση τότε. Όχι, αυτό είναι όλα τα άλλα εκτός από τις δαπάνες υγείας και τις συντάξεις. Αυτό λέγανε. Και κάτι νομίζω για την πρόνοια. Τελειώσαμε με την πρόνοια. Τα τελευταία τα διαλύσαν όλα. Ειδικά για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, μαθησιακές δυσκολίες, όλα αυτά τα τσακίσανε. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Δίνουν ένα επίδομα, στην ουσία επίδομα. Λοιπόν. Και τι του λέει, και τι λένε μετά. Στέλνουν μια επιστολή επάνω. Αφού βγήκαν οι θεσμοί και λέγανε, ω, πώς το δώσατε. Μας ρωτήσατε. Συμφωνήσαμε εμείς. Μας ενημερώσατε και συμφωνήσαμε. Και του στέλνουν μια επιστολή. Εντάξει, μωρέ. Δεν αυτό, δεν ξέρω εδώ. Του συναγενεί το κάναμε. Και γράφει στην επιστολή. Λέει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μην ανησυχείτε. Γιατί οι δαπάνες για τις συντάξεις υπόκειται στον κόφτη. Στη διαδικασία δηλαδή. Έκτακτης, πώς το λένε ακριβώς, δεν θυμάμαι, αλλά τη στιγμή είμαι κουρασμένος. Και το δεύτερο, αν χρειαστεί, το παίρνουμε πίσω. Να πούμε εδώ πέρα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, θα σου έρθει ένα χαρτάκι αυτόματα στην επόμενη σύνταξη που θα σου αφαιρεί. Αυτά που σου δώσα. Έτσι. Το πρώτο ζήτημα ήταν γιατί έχουμε το πιο διεφθαρμένο ξεπουλημένο πολιτικό σύστημα στον πλανήτη, αν μπορείς να βρεις μια άλλη χώρα, γιατί το ψάχνω εναγωνίως, που να είναι τόσο ξεπουλημένη η πολιτική της όπως στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός μας πήγε και στην Γαλλία και παντρεύτηκε. Ποιος παντρεύτηκε? Ο Τσίπρας χριστιανικά. Α, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν το παρακολουθώ. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι γιατί πιστέψανε ότι τον Έλληνα τον έχουν καταβάλει. Τον έχουν καταβάλει. Του έχουν αποσυνθέσει την κοινωνία, άρα τις κοινωνικές αντιστάσεις, και τον έχουν εθίσει στο να εξαρτάται από τις επιδοτήσεις, τα ευρωπαϊκά λεφτά, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δηλαδή τον έχουν εθίσει στην επαιτία. Τον έκανα πρεσδάκι. Αυτό το πράγμα. Η ανατροπή αυτή πώς μπορεί να έρθει. Συνθέσαμε για την προηγούμενη φορά.
Η ανατροπή γίνεται αν ο λαός αποφασίσει ότι θέλει μια δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση. Απλά πράγματα. Αυτό δεν είναι αλλαγή κουλτούρα, δεν γίνεται μια όχι, θέλει, επιβάλλεται από την κοινωνική εμπειρία. Αυτή η κατάσταση δεν έχει κατευθυνθεί. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα οδηγηθούμε σε εκρήξεις κοινωνικές. Το ερώτημα δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και δεν με αφορά. Έτσι αλλιώς για μένα όλοι οι ίδιοι είναι. Λοιπόν. Γιατί εγώ ξέρω ότι ζω σε μια πατρίδα που κυβερνά ο Τσίπρας και ο Πόμενος είναι ο Μητσοτάκης. Έτσι, με το έχουν προκαθορίσει. Ναι. Λοιπόν. Αλλά οι εκρήξεις θα έρθουν. Το θέμα είναι αν αυτές οι εκρήξεις είναι εκρήξεις οι οποίες μπορούν να ελεγχθούν ώστε να φέρουν τον ξένο στρατό εδώ. Είναι τόσο καλά οργανωμένες έτσι ώστε να τελειώσουμε με αυτούς τελειωτικά. Λοιπόν, και γι' αυτό, για να μπορέσει να είναι καλά οργανωμένες, χρειάζεται σοβαρή οργάνωση κοινωνία. Και επειδή δεν την έχει πια, οι παππούδες μας την είχαν. Ήταν η γειτονιά, ήταν ο παπάς του χωριού, ήταν ο δάσκαλος που μπορούσε να έτσι, είχε τα στοιχειώδη. Τώρα πρέπει να τα ξανανακαλύψουμε αυτό σε νέες ιστορικές συνθήκες, δηλαδή τηρουμένων των αναλογιών. Αυτό κάνουν αυτή η οργανωτική δουλειά που κάνει το ΕΠΑ. Αυτό το πράγμα κάνει στην ουσία. Γι' αυτό και τη συγκρίνουμε πολλές φορές με τη φιλική εταιρεία. Μόνο που δεν είμαστε μυστικοί. Έτσι. Είμαστε φανεροί. Δεν έχουμε ανάγκη να κρύβομαστε. Ακόμη. Έτσι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα βλέπω γιατί και η ΛΑΕ αρχίσαν αυτοί και λένε στροφή στη Βραχνία. Ενώ πρώτα είχαν σε κάποιο μετέωρο βήμα του Πεδραγού. Το παρουσιάσανε προχθές. Κάνουν τώρα και η Χρυσή Αυγή. Γιατί ναι. Αυτή ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, μισό λεπτό. Θέλει προσοχή. Άλλο η πρόταση της ΛΑΕ και το συζητάμε. Και άλλο η πρόταση του Μιχαλολιάκου. Η πρόταση του Μιχαλολιάκου είναι να δεχτούμε την πρόταση Σόιμπλε. Άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Η πρόταση Σόιμπλε. Μπράβο. Και τα 50 δισεκατομμύρια. Άκουσε ο Μιχαλολιάκου 50 δισεκατομμύρια, δεν το ψάξε για καλά. Σου λέει θα τα οικονομήσουμε εδώ. Πάμε με αυτό. Λοιπόν. Η πρόταση ΛΑΕ είναι κάτι το οποίο μπορείς να συζητήσεις. Φλερτάρει με τη δική μας πρόταση. Φλερτάρει. Σε σοβαρά ζητήματα δεν ταυτίζεται και έχει σοβαρά κενά. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορείς να συζητήσεις. Είναι κάτι το οποίο... είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό γιατί... Βεβαίως. Ναι, όχι. Και ο Κωνσταντοπούλου δεν έχει τέτοιες λογικές, δεν ασχολείται το λύση με το ζήτημα της δημοκρατίας. Δηλαδή, ποιο είναι το υπέρ του σκέλε, μόνο το χρέο είναι υπαρκτέ και δεν υπάρχουν. Όχι, το ξέχασε αυτό. Το ξέχασε. Και τι με διασχολεί. Τώρα ανάλογα, μην τι λέει ο Μαρτινογιάννη. Έχει χορηγό δηλαδή. Έχει χορηγό. Οδρό χορηγό. Οδρό χορηγό. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Και επειδή επίκειται πόλεμο οικονομικών συμφερόντων, βλέπουμε τώρα Μελισσανίδη εναντίον στο Μαρενάκι. Ο Βαρδινογιάννης ανάντια στους δυο και με τους πολιτικούς που ελέγχουν. Ο Αλαφούζος είναι το μικρό παιδί του Βαρδινογιάννη. Πώς πήρε το Βαρδινογιάννη, όταν είπε λάθος τώρα. Λοιπόν, η όλη ιστορία, άμα βλέπεις, τη βλέπεις την κυρία Κωνσταντοπούλου καθίσει και λίγο στο Sky, δεν πηγαίνει οποιοδήποτε στο Sky, παιδιά. Έχω προσωπική εμπειρία, ξέρω πολύ καλά. Πρέπει να πάρεις βούλα από την Αμερικανική Πρεσβεία, από τον κύριο. Για να βγει στο Sky. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Μία φορά με βγάλανε μόνο και μόνο για να με γελιοποιήσουν. Το οποίο γελιοποιήθηκε, ας μην πέσα στο διαδίκτυο. Του κόστησε λίγο παραπάνω του κύριου Αλαφούζου, αλλά εγώ το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κάθεται και λίγο, έχουμε αυτού που έχουμε εκεί πέρα. Όταν του βλέπει κάποιον να παρουσιάζεται συστηματικά στο Sky, να υποψιάζεσαι ότι εδώ κάτι τρέχει. Ακόμη και σωστό να λέει, το σωστό λέει. Κάτι τρέχει. Ποιο είναι από πίσω. Τι ρόλο βαράει, τι ακριβώς πάνε να πετύχουν. Γι' αυτό και συνήθως πολλοί, όπως ο κ. Λαμπαβίτσας, θολώνουν πολύ το πράγμα. Τώρα, μπορεί να συμβαίνει γιατί δεν το έχουν μελετήσει καλά το πράγμα. Τόσο πολύ, τώρα το ανακάλυψαν οι άνθρωποι. 7 χρόνια τώρα ανακάλυψαν ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ και να πάμε σε εθνικό νόμισμα. Και ο Λαμπαβίτσας τώρα το έχει πει τώρα. Τώρα, πήγε στο σύνολο, στο σύνολο. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι στο σύνολο. Κάποιοι, όλους αυτούς μαζί ξεκινήσαμε. Μόνο που στην πορεία... Λοιπόν, μόνο που στην πορεία εμφανίστηκε το που είναι γυλίκη.
Πόσο παππούς αρνήθηκαν το βουλευτική λύκη και το υπουργείο λύκη. Είναι πολλά τα. Και εσένα σε πράγμα. Συμφωνώ από τον υποφαινόμενο, εγώ δεν ξέρω κανένα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι εκεί πέρα του βρήκα. Εγώ είχα μια κουβέντα πρόσφατα με τη βουλευτή μα, την Πέτρη Σκούφα, που ήμασταν μαζί ακτιβίστρια σε πολλέ δράσει και κινήματα πριν. Και είπα, α πούμε, αρκετά soft. Είπε και μαλάκο τελείω. Είπε και στρογγύλευσε. Ότι τα βλέπει πιο στρογγυλεμένα, βέβαια ελπίζει από ό,τι μου είπε στο να Γερμανία να βγάλει. Όχι, η Γερμανία να διέξει το Σεπτέμβρη, να μην ξαναβγεί η Μέρκελ, να βγει ο Βιλιοπόλης. Ο Σούλτς. Ναι, και ότι αυτό θα έχει μια πιο αριστερή αντίληψη της Ευρώπης και θα είναι πιο καλά, πιο κοντά στο λαό. Ο Σούλτς. Ναι. Καλά. Εσύ έβλεπα στο ίντερνετ μια συνέντευξη κάποιος κύριος Μάρζα, του συγκαθηγητής της διεθνολόγος. Είναι διεθνολόγος, ναι. Και έλεγε μέχρι τις εκλογές η Ελλάδα θα έχει τελειώσει με τις Γερμανίες, θα έχει τελειώσει, θα έχουμε τελειώσει με τους εγκράτους. Έχουμε τελειώσει ήδη. Ναι, ας πούμε το... Απλά εκτιμάει ότι γεωπολιτικά... Γεωπολιτικά πλέον είμαστε τελειωμένοι. Μέχρι τις εκλογές θα έχουν τελειώσει. Έχουν αποφασιστεί, άλλωστε βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται με την Τουρκία. Έχουν αποφασιστεί τελείως. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να έχει μια σταθερά πάρει. Κάτι δηλαδή να μπορεί να πατήσει. Γιατί δεν είναι εκ του φυσικού ούτε εκ τη κρίσεω. Είναι λόγω τη πολιτική κρίση όπω επιβάλλει. Μα τώρα τι λέει το 90. Ξέρετε, λέει ο Ευρωπαίο, δεν μπορείτε να αρπάξετε 3,5% επί του ΑΕΠ από του Έλληνε, αν μπορείτε να αρπάξετε μόνο 1,5. Ναι, αλλά δεν λένε το εξή. Ότι το 1,5 το υπολογίζουν. Συν 2,7 άνοδος στο ΑΕΠ. Δηλαδή, προσέξτε, φεουδαρχία όπως ήταν παλιά με τους κολύγους. Τι γινόταν με το. Πώς έρχονταν οι Σέμπροι του Τσιφλικά και πηγαίναν στον κολύγο και του λέγανε, κοίταξε, εμείς εκτιμούμε ότι του χρόνου η σοδειά σου θα είναι τόση. Οπότε θα μου δώσεις το 10% της σοδειάς που είναι τόσα. Τόσο αυτό το πράγμα. Εγώ περιμένω αυτά να μου δώσεις. Έτσι, όταν πας την επόμενη χρονιά λοιπόν. Και δεν ήταν εισοδιά τόση, του παίρνανε αυτό που είχαν προκαταβάλει. Έστω και αν έμενε ο κολύγας με τον ήμιο, με το υπόλοιπο να πεινάει. Έτσι γίνεται και με την Ελλάδα. Τι σου λένε. Εγώ υπολογίζω του χρόνου θα έχεις άνοδο 2,7%. Με αυτό το 2,7% εγώ θέλω το 1,5, δηλαδή 1,5 και 2,7 σε πάντα 4 με 5%. Λοιπόν, από το νέο προϊόν που παράγεις, από το επιπλέον εισόδημα δηλαδή που θα παράγεις, που δεν παράγουν. Θα στο πάρω εγώ αυτό. Δεν έχει σημασία αν δεν το πιάσει το 2,7. Φεουδαρχία του κερατά.